Βλέπουμε καθημερινά τα περιστατικά να αυξάνονται. Αυτό που έχουμε πει και κατά το παρελθόν είναι η αίσθησή μας είναι ότι δεν αυξάνονται τα περιστατικά, αυξάνονται τα άτομα τα οποία καταγγέλουν, τα άτομα τα οποία αναζητούν υποστήριξη, οι γυναίκες που αναζητούν υποστήριξη, άνθρωποι που μπορούν να διακρίνουν κάτι στον ευρύτερο κύκλο τους και να καλούν και να ζητούν υποστήριξη για το πώς να το διαχειριστούν και να δώσουν αδίευλο επικοινωνίες για τα άτομα τα οποία το βιώνουν. Και αυτό ακριβώς δείχνει και την ανάγκη των ατόμων να μας εμπιστευτούν σαν φορείς, σαν οργανισμούς, σαν αρχές, σαν ένα γενικότερο σύστημα με όλες τις υπηρεσίες, όλα τα ανακλαστικά ανοιχτά, στο να υποστηρίξουμε γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους. Και εδώ είναι το μεγάλο διακύβευμα για όλους μας, να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη που έχουν τα άτομα, να νιώσουν ότι πιστεύουμε τον κίνδυνο που διατρέχουν, να νιώσουν ότι πιστεύουμε το βίωμα το οποίο μας μοιράζονται, και να δουν ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις, μπορούν να υπάρξουν ενέργειες που την επόμενη τους μέρα θα είναι ασφαλής και προστατευμένη. Τα νέα μέτρα έρχονται και απαντάνε, αυτό που βλέπουμε έτσι εκ πρώτης όψεως, σε πολλές ανησυχίες και πολλούς προβληματισμούς που γυναίκες μας μοιράζονται καθημερινά όταν μας καλούν και μας ζητάνε υποστήριξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο η κοινωνία το χρειάζεται. Οι γυναίκες που έχουν καταγγείλει, που θέλουν να καταγγείλουν, που έχουν καταγγείλει κατά το παρελθόν και μπορεί να μην είχαν την αρμόζουσα, αυτό που οι ίδιες θεωρούσαν ως αρμόζουσα υποστήριξη, σήμερα τους δίνεται ένα νέο βήμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι όντως όλοι πέφτουμε και δίνουμε επιτέλους τη δέουσα προσοχή, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα που έχει το φαινόμενο και την αξιοπιστία που πρέπει ως φορείς να παρέχουμε απέναντι στις γυναίκες και στα παιδιά τους. Οι γυναίκες διαρκώς ενδιαφέρονται για να δουν πώς θα εξασφαλίσουν την ασφαλειά τους. Είτε αυτό λέγεται ότι έχω ένα κουμπί πανικού και το χρησιμοποιώ, είτε λέγεται ότι έχω μια δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, μέσω μηνύματος, μέσω μιας κλήσης στο Viber, μέσω μιας κωδικοποιημένης επικοινωνίας μαζί μας. Δηλαδή θα μας καλέσουν και θα μας πούν κάτι άλλο το οποίο έχουμε συμφωνήσει και αυτό θα σηματοδοτεί τη δική μας γρήγορη ανταπόκριση στο να επικοινωνήσουμε τις αρχές και να μοιράσουμε την πληροφορία την οποία μας δίνει η γυναίκα εκείνη τη στιγμή για να υπάρξουν οι άμεσες ενέργειες. Αυτό που αναζητούν και αυτό που είναι σημαντικό είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια στην επόμενη μέρα, η ασφάλεια στην επόμενη στιγμή, η ασφάλεια από τη στιγμή που αποκαλύπτω κάτι, όλη η πορεία από τη στιγμή που θα το επικοινωνήσω σε κάποιον αρμόδιο φορέα, σε κάποια αρμόδια υπηρεσία, μέχρι τη στιγμή που μια υπόθεση θα φτάσει στα δικαστήρια και θα τελεσιδικήσει. Όλος ο θεσμός της διαχείρισης θητών, της ανάληψης ευθύνης ενός ατόμου που προβαίνει σε μια βίαιη συμπεριφορά, είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να είναι μέσα στο γκρίκο αυτή τη αλυσίδα για να μιλάμε για πραγματική αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου. Υπάρχουν περιπτώσεις φυσικά όπου αναλαμβάνεται η ευθύνη και δεν υπάρχει καμία υποτροπή και καμία μεταγενέστερη άσκηση βίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και εμείς ως φορέας είμαστε σε αυτή τη θέση. Λειτουργούμε και ξεχωριστό τμήμα διαχείρισης θητών. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες που ασχολούνται καθαρά με αυτό, απόλυτα διακριτά. Ο ρόλος των ατόμων που υποστηρίζουν τα θύματα και ο ρόλος που υποστηρίζουν και διαχειρίζουν τους θύτες. Είναι σημαντικό να δούμε το να μην εργαλειοποιείται όμως ο νόμος και να μην αποτελεί μαξιλαράκι υπεκφυγής της πραγματικής ανάληψης ευθύνης. Και πάντοτε να γνωρίζουμε ότι είμαστε εδώ όλοι φορείς στο να αυξάνουμε τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας. Τίποτα παραπάνω. Και τίποτα λιγότερο φυσικά.